Thank you.
κακός εξυγχρονιστανόμενος και από την κύριο Πάσχη Μάνης αυτού του διαφυγούς του τελευταστού, εδώ και την κύριο παράδειγμα στον υπαρκτό από τις σπουδές αυτού του πρώτης κοινωτήριο, να παρακτώ από τις σπουδές αυτού του πρώτης κοινωτήριο. Κύριε Σάκουσον, τους προσευχείς μου ρώτησε την πλαισίμη και αληθείας του Σάκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και εμείς ένας κύριος υπερακτούμος ο οποίος δεν διόθεσε να μάθει να σου παζώνει. Ό,τι θα κερδίσει ο πρόσωπος του κοινού ταπείνου συζητήτου δεν κάτι σαν σωτήρις με τους όλους ιδέες με τον νόμο. Ενώ μην ταράχει καρδιά μου στην ιδεολογία με πολλές εμπάσεις έξω που είμαστε χρόνος ο περάτων. Διεπέρασα πως όλα στέλνω τη σχήμα μου και εγκρός και τις άκουσα μου και έξω από τον νόμο. Μία μου στέλνει στο προσωπό σου αυτού την καθίσου της κατεβάνου στο πράγμα, ο στόμος είναι το πρώτο γλώσσο. Εγώ ψήφισα γνώρισα ότι εδώ να μπορέσω να προσέλα την κίνηση. Σε λίγο τον εαυτό μου πήρε πως δεν κατέφερα μία ξόδο που πήγε το δοκιμά σου της πεδρότητας. Το πνεύμα στο καθόν αντιλήσει με τη ευθεία ρίχνη του νοματός και ρίσμα. Επειδή και εσύ είσαι εξάξει λίγο του κίνηση με το βέζι που στρατεύει σε κόσμο και από εις πάντα σε λίγο την ψυχή μου και εγώ δούλος σου. Της άκουσα ότι πήρε την δοσή σου με σε σχέση με το δούλος σου. Της άκουσα ότι πήρε την δοσή σου με σε σχέση με το πνεύμα στο καθόν αντιλήσει με τη ευθεία ρίχνη του νοματός και ρίσμα. Και είχε σαν αστυνομία αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, υιοθύσιμον Κύριε δόξα σοι. Κύριε λέησο, Κύριε λέησο, ευλογημένος ο Θεός.
Την ωραία
Μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ερθούσε,
προς τον νήμα σου σώτε, εν ηχούν το αγγέλου προς αυτά στεκομένου, τι μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρ εξ ανέστη του νήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Πάγιο Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφή κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ζωδότη τεκούσα ελυτρός παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας, χαρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ήρθην έπρος ταύτην δε ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Πάσα χτίσει
εν μήτρα των επιπάντων θεών και τετοκάσα χρονολιών πάση της συγνώσης εσωτηρίαν βραβεύοντα την βίαν ταύτην και πάντημον τέλοντες εορτήνη Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτε τα σκύρας πρωτίσωμε τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες ουκ λάτρεσαν την πτήση Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα αλλά πληρώσα την αντρίως παθήσαντες χαίροντες εψαλών υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Παιδάς ευαγήσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δεν ερχούμενος. Την οικουμένην άπασαν, αγυρυψάλουσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους Κύριε Λέησον, ότι Άγιος σε Θεός ημών και να γίνει να πάλι και εσύ την δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαιαϊ και εις τους αιώνας και αμήν πάσα πνοή ενεσά το τον Κύριον πάσα πνοή ενεσά το τον Κύριον ενεσά το πνοή πάσα τον Κύριον idle
Γιατί όσοι μόνοι τους αγαπητοί τον ονομάζουν μάλλον, δεύτερη πάνε σε μισή προσκύψη που τους λέγανε να δούμε και τους αποκράτει το πόδι. Και θα δώσω πολλούς τους γύρους μου να ανάσουν τους μαθούς, τα ρόγα και τον μήνα λιμάς. Δανά το θάνατο τόλισε. Ελεήμον, ελεήσομαι ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον δίνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου κατά ισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώστω και η αμαρτία μου ενώπιόμαι στη διαπαντός. Σημώνω δήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε. Ιδού ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσησε με η μήτρη μου. Ιδού γαραλήφθη ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου έδειλωσάς μη. Ραντίζεις με ισόπο και καθαριστήσω με, μηνύεις με και περκαναλε καθίσω με. Ακουτίζεις μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και βάσα σε ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμπή ο Θεός και πνεύμα εχθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταλέγεις άπλε μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάσκω ανώμους τα σωτού σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το ταρτίχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήψεσαι επί το δυσχυλιαστήριος μόσχος και λύσον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα λυθή των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου,
Και προτού
Oh,
Ask you.
Ιον ως κοινέ, χαίρε αγάπης και σοφρός ύπνης ποινή, χαίρε Τριάδος το καταγωγείο. Χαίρε λαμπρότατε, λίπνε διακρίσεως, χαίρε κανόν, αρετών ευθύτατε και στήλη εξυχέ.
αντίτο φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και επίλης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Κινούμε σε, προγούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιεται, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε πιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πάτρος, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εκείμερα τα αυτή, αναμαρτήτους τη λατρείνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και με τον και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Και έχει το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιποίησαμε νεκίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε καταφύγη, εγενή πισίνη, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόμε, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξώνε, του πει το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Ράτινον το ελεός σου, της γηνός κουσίσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο έγωνε, άσομε το αναστάντη εν τάφο και αρχηγό τη ζωή ημών.
Και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει
Amen.
Be
Αλλήλων τα βάρη παστάζεται.
readings from St. Paul's letter to the Galatians. Wisdom, let us be attentive. Brethren, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us who have no self-conceit, no provoking of one another, no envy of one another. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual should restore him in a spirit of goodness. Look to yourself, lest you be tempted. Bear one another's burdens, and also fulfill the law of Christ. Peace be with you, the freedom. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sotti orti opus omen, toi evangelium, irini pasi. Και το πνεύμα της σου, εκ του καταμαθέων Αγίου Ευαγγελίου των άγνωσμα προσκομεν. Το καιρό εκείνο εσθεθώνει το Ιησού εις Καπρναού. Προσήρθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέω «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν την οικία παραλυτικός, δεινός βασανίζομαινος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς «Εγώ έρθον θα πέσω αυτόν και επεκριτήσω εκατόνταρχος έρθει». Κύριε, αφού κοιμή, ικανός είναι μου υπότις τέχει εις έρθεις αυτού. Αλλά μόνο είπε λόγο και γιατίζεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος είμαι υπό εξουσία. Έχουν υπερμαπτών στρατιώτας και λέγω τούτο προλέφτεται και προλέφεται και άλλο έρχω και έρχεται. Και το δούλο μου ήρθουν τούτο επί. Ακούσες δε αυτό ο Ιησούς, ετάμασε είπεν της ακολουθούς, αμήν λέγον ει, ουδέ εν του Ισραήλ, το σάφιν της έργο. Λέγω δε εμήν, ότι πολλοί από αντολών και δυσμών έξουσιν, και ανεκριτήσουν μετά τα Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, εν την βασιλεία των ουρανών. Ιδέ οι γη της βασιλείας εκπληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε το κρατμός και ο βρυθμός των ειδών. Είπε ο Ιησούς, είπα και ως επίστευσες την ειθήτωση, η άτεο πέσσα του εν την ώρα εκείνη. The reading is from the Gospel according to St. Matthew. At that time, as Jesus entered Capernaum, the centurion came forward and beseeching him, saying, Lord, my servant is lying paralyzed at home in terrible distress. And he said to him, I will come and heal him. But the centurion answered him, Lord, I am not worthy to have you come under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to the other, come, and he comes. And my slave do this, and he does it. And when Jesus heard him, he marveled and said to those who followed, truly I say to you, not even in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west, and will sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness. There men will weep and gnash their teeth. And to the centurion, Jesus said, go, be it done for you as you believe. And the servant was healed at that very moment. Κύριε, δόξα σοι. Ο
κρατώμενοι, στη δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Christi Kyrios ο Θεός, εν υποσχείω αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνους των αιώνων. May the Lord our God remember you all in his heavenly kingdom, now and forever, and unto the ages. And look through this beneath sea.
και πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεού, παραθώμεθα. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God and true God, begotten not made, of one essence of the Father, by whom all things made, who for us tonight and for our salvation came down from the heavens, and was incarnated by the Holy Spirit, and of the Virgin Mary became man. Crucified for us under Pontius Pilate, he suffered and was buried, rising on the third day according to the Scriptures, and ascending into the heavens, he is seated at the right hand of the Father, and coming again with glory, to judge the living and the dead, his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy Catholic Apostolic Church, I accept one baptism for the remission of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Stomen galos, stomen medafavu, prosomen in agia makoran, en irini prosperi. The grace of our Lord Jesus Christ,
love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Annos quomen tas cardias. Once again, we offer you this spiritual worship without the shedding of blood, and we ask, pray, and entreat you to send down your Holy Spirit upon us and upon the gifts here presented, and make this bread the precious body of your Christ. Amen. And that which is in this cup, the precious blood of your Christ. Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. 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 Ο Θεός είναι ο Θεός, 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 ο Θεός είναι ο Θεός
Exodus, Manis and Oxulus, Pinisimon, Theotoku, Capertas, Maria. Axiones, Dinosa, Dinosa, Patrimon,
Father, and the Son, and of the Holy Spirit, now and forever unto the ages of ages. Son of God, receive me today as a partaker of your physical suffering.
Bodhisattva. For I do not speak of the nursery to your enemies, nor will I give you kisses to Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Venite Dom Kyrion et cum ramon. Alleluia. As we prepare to receive Holy Communion, those who are taking communion, I would ask that you follow the instructions of the Jewish Council members and we come up row by row. As you come up, there's two disinfecting stations. We ask that you disinfect your hands. And I ask that as you come up, please keep your hands at your side or hold your, keep your hands to yourself. They will, the gentleman will hold the communion cup under your chin. I'm asking you, please do not wipe yourselves with the communion cloth, but swallow, open your mouth, and close your mouth when I give you communion. As you come up to receive communion, please remove your mask. I'll be wearing a mask, so please remove your mask, and then put the mask back on. Rosalta,
Ευλογημένο
Oh.
Theonas, Don Eolimon. Glory to you, O God, our hope, glory to you. May Christ, our true God, who rose from the dead, as a good and loving and merciful God, have mercy upon us and save us. Through the intercessions of his most dear and holy mother, by the power of the precious and life-giving cross, the protection of the honorable one of those powers in heaven, the supplication of the honorable glorious prophet foreign John the Baptist, the holy, glorious, and praiseworthy apostles, the holy, glorious, and triumphant martyrs, our holy God, buried fathers, the holy righteous ancestors, the Lord God, Joachim and Anna, of Saint Athanasius of Monathos, the righteous father, Lambalos, the wonder worker, Kipigenos, the new martyr, and of all your saints, have mercy on us and save us, for you are a good God who loves mankind. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινή και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτρα Άγιε Βλόησον. Παναστάς εκ νεκρών Χριστός ο ύπνος Θεός ημών, σες πρεσβείς παραχάντου και παναχών Αγίου Πνεύματος, δυνάμικη με τους οποίους αγρού, προστασίες του κύριου νεκροναλίου την άψωμα, εκεστίες του μια δόξα πραχή του προδρόμου και κάθες του Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πρωτοπορευθέων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων Θεατών Πατέρνων, των Ασκήσεων Αμψάνων, των Αγίων και Δικαίων Θεών, των Ιωδακίν και Άνης, των Αγίων Αθανάσιος, των Παύλου, Κυπριανός, όνει την ίντελούμε και πάνω τον Ανίκο, έτσι και σώσουν για μας, ο Δαγκός και Πάμπλος, έτσι και knew no limitation when it comes to our Lord and healer.
And he knew that our Lord, with only a word, that his servant would be healed at once. And by this he proved that his caliber of faith, that it was never seen anywhere before in all of Israel. And this is what it means to be smitten by Christ. We will cross every barrier, and we will confront every obstacle before us for the sake of his love. One such barrier that the centurion humbly conquered was his ego. The centurion had soldiers under him. He gave an order, and they followed his orders. As the gospel said, the centurion says, go, and they go. Come, and they come. And when Jesus said, I will come to your home in order to heal your slave, he said, Lord, you don't have to come. Just say the word, and I know my slave will be healed. And Jesus said to him, go. Your servant is healed. Your faith has made him well. Now just imagine all those who were following Christ hearing this, a Roman centurion coming before him, asking for help. And Christ says that the sons will be thrown out of the kingdom of heaven because they lack faith. And here comes a Roman centurion who has no binding whatsoever to Christ, only that he believed that Christ was the true healer. And he believed in Christ as the Messiah. He believed in Christ that he would be able to heal by just saying a word. There was no hatred when the centurion came before Christ, because back then there was this hatred between a Jew and a Gentile, just like today between the Palestinians and the Jews. There's this divide. But this divide didn't stop the centurion. The centurion had love in his heart for his slave, for his servant, who was probably a Jew. And it showed something else. The humility that the centurion had to humble himself before Christ. Christ was a simple rabbi, as they said. A teacher who was going throughout the land teaching the people. And here is the centurion or the royal guard of the Roman Empire. The people would bow down to him, but instead he humbled himself in order that the Lord would lend him his ear. Back then, slaves were nothing. Slaves were objects. Slaves were property. But to this centurion, this slave wasn't a slave. This slave was somebody special to him. This slave meant something to this Roman. And he came all the way to find Christ and ask for help. And how many of us would go out of our way to find Christ and ask Christ to come under our roofs to heal the sick? How many of us ask Christ to come within ourselves to heal our hearts, to smitten us, to help us who are paralyzed every time we commit sin?
How many of us have humility and will humble ourselves even for our neighbors to go out of our way to help them who are in need of love or visitation? How many of us now, with what is going on in the world, with this coronavirus, are willing to go visit those who are sick, who are homebound, who cannot come out of the house in fear of catching the virus? How many of us come to church and pray for those who aren't with us? Only say the word, and my servant will be healed. We chant in the church, who is so great a God as our God, who performs wonders? Our Lord performed the greatest wonder this morning when he healed the centurion's slave, his friend, we should say. Our Lord's love cannot be denied. It helped when asked. It brings to mind the prophecy of our Lord, who said that one day you will sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in my Father's kingdom. And I tell you, many will come from east and west to sit at this table, while the sons of the kingdom will be thrown in the outer darkness. Now just imagine Christ telling people that. The sons will be thrown in the outer darkness. A lot of us take it for granted just because we're baptized, chrismated, and we come to church and we do our cross, and we go through the mechanics of being an Orthodox Christian, that we're automatically saved. But we're not. We're not saved automatically by grace alone. We have to do other things too in order to be saved. Today, Christ wants to wound each one of us so that we too will be with him. It's not just lighting our candles on Sunday morning and doing our cross, but it's going outside and helping those who are in need of help. It's following his commandments. It's helping those who need help. Just as the centurion went out of his way, we too need to go out of our way to help those who are in need of help. Our Lord concludes the gospel, not even in all of Israel have I found such faith. And the Roman centurion wasn't even a Jew. But our Lord said this. So just imagine our Lord was saying that today, not even in all of Orthodoxy have I found such faith, like this Roman centurion. So our faith is always put to the test, always asking us to do something. Feed the poor, clothe the naked, visit those who are sick, and not just those who are Greek, Orthodox, but all those who are sick we should visit or call. Our Lord commands us to do these small little things, because it's the small little things in life that allows the big things in life to manifest themselves within us. Amen.